Είμαστε σήμερα εδώ, μετά από μια σειρά κινητοποίησεων στον χώρο του νοσοκομείου, γενικών συνελεύσεων και συσκέψεων, όπου με τη συμμετοχή τους οι εργαζόμενοι κατέδειξαν τόσο την αγωνία τους για το τι μέλη γενέστε με το νοσοκομείο, όσο και τη διάθεσή τους να μην μείνουμε με σταυρωμένα χέρια απέναντι σε ό,τι μας ετοιμάζουν. Άλλωστε, τα εξαιρετικά οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον χώρο του νοσοκομείου δεν προέκυψαν εν μία νυχτή. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής η οποία διαλύει τη δημόσια υγεία, μιας πολιτικής η οποία ακολουθήθηκε πιστά από όλες τις κυβερνήσεις και βλέπουμε σήμερα τα πιο δυσάρεστα αποτελέσματά της στον χώρο του νοσοκομείου και στον χώρο της υγείας γενικότερα. Μια σειρά από ζητήματα που έχουμε να κάνουμε είναι με τα προβλήματα της υποστελέχωσης, του πεπαλαιωμένου και ελλειψού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, των ελλείψεων σε υλικά, της άθλιας κτηριακής υποδομής και σε αυτό το πλαίσιο οι συνθήκες εργασίας μας γίνονται συνεχώς όλο και πιο δυσχερείς, με αποτέλεσμα ένα κύμα παραιτήσεων που επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση των ήδη υποστελεχωμένων νοσοκομείων και οδηγούν σε περαιτέρω διαταραχές τη λειτουργία τους. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα των τεράστιων ελλείψεων στο φαρμακείο, ζητήματα που έχουμε αναδείξει στο παρελθόν, και τώρα, τελευταίο κρούσμα, η πλήρης απαξίωση της μονάδας μαστού, που παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει πλήστα αιτήματα για την πρόσληψη έστω και 2 ιατρών για να στελεχωθεί και να μπορεί να λειτουργήσει, αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ, με αποτέλεσμα τώρα να μην ξέρουμε το μέλλον της λειτουργίας της μονάδας μαστού. Πάνω κάτω στην ίδια μοίρα και το ακτινολογικό, αλλά και το σύνολο του εργαστηριακού τομέα. Τμήματα εξαιρετικά κομβικά για την έγκαιρη διάγνωση και παρέμβαση σε μια νόσο όπως είναι ο καρκίνος. Όλα αυτά όμως τα ζητήματα είναι χρόνια, όπως είναι χρόνια η ελλείψη στο νοσηλευτικό προσωπικό, μια τεχνική υπηρεσία που καταρρέει, μια διοικητική υπηρεσία που ζει συνέχεια μετακινήσεις, σε μια περιοχή όπως είναι αυτή που ζούμε, εξαιρετικά επιβαρημένη από ρυπογόνες πηγές και ατμοσφαιρική ρύπανση, με μεγάλους εργασιακούς χώρους, χώρους δύσκολους και επικίνδυνους, συνάμα με την πλήρη απουσία και τη διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η διάλυση του ογκολογικού νοσοκομείου, αντιλαμβανόμαστε όλοι που θα οδηγήσει ως προς την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη θεραπεία και τη συστηματική παρακολούθηση μιας ασθένειας, όπως είναι ο καρκίνος. Τα γνωρίζουν πολύ καλά όλα αυτά, διοικήσεις, δίπε, υπουργεία. Κάνουν όμως μια πολιτική επιλογή να εμπορευματοποιούν συνέχεια την υγεία και να την παραδίδουν στους ιδιώτες. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας, το δικαίωμα των ασθενών μας και το δικό μας να απολαμβάνουμε σύγχρονες παροχές υγείας, δημόσιες και αποκλειστικά δωρεάν για όλους. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμά μας όλοι εδώ, σαν εργαζόμενοι, σε μια δουλειά αξιοπρεπή, με ασφάλεια και με όλα τα απαραίτητα μέσα για να μπορούμε να τη φέρουμε εις πέρας. Σας ευχαριστούμε.